Πάμε να δούμε τι πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή ημέρα, αλλά και τι θα έπρεπε να κρατήσουμε από το Σαββατοκύριακο. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε όμως σε πρώτη φάση είναι, πέραν της επικαιρότητας, να δούμε πώς πέρασε το Ρέθυμνο το Σαββατοκύριακο. Είχαμε το τρίτο Carnival Run, είχαμε νωρίτερα, αργότερα είχαμε και τον χορό των ομάδων. Πάμε να δούμε στο τρίτο Carnival Run, το οποίο έγινε το Σάββατο και που το είχαμε προοικονομήσει στην εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα. Παιδιά, γέμισε από ζωή, από αισιοδοξία, χαμόγελα, κέφι, τα πάντα η πόλη. Ένας χαμός. Μπορώ να διακόψω για λίγο, να πω κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να το αναφέρω. Αποκλειστική τηλεοπτική χορηγή επικοινωνίας όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο είναι η ANEC Lines και η Blue Star Fairs. Είναι σημαντικό και νομίζω ότι έχει την αξία του να το αναφέρουμε. Ο λόγος εσάς, κυρία μου. Παιδιά, τι ωραίο που ήταν το Σάββατο στο Ρέθυμνο. Οι στρίγκλες έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ακριβώς, ναι. Δεν είναι καθόλου στρίγκλες όμως, δεν τιμούν το όνομα, μπράβο. Πόσα χρώματα, χαμόγελα, κέφι, διάθεση γέμισαν οι δρόμοι του Ρεθύμνου. Μικρή και μεγάλη, νομίζω, συμμετείχαν σε αυτή την όμορφη διοργάνωση, τρίτο Carnival Run. Υπήρχαν όμως και παράλληλες δράσεις στις πλατείες της πόλης με τις κυμολίες, βεβαίως. Ενώ στο τέλος έτσι της διαδρομής υπήρχαν και πολλά κεράσματα, υπήρχε χορός, υπήρχε πάρτι, μουσική και νομίζω ότι έτσι ήταν μια ωραία προοικονομία για το καρναβάλι που έρχεται το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που όλοι περιμένουμε. Που θα είμαστε και εμείς εκεί. Και εμείς την περιμένουμε. Εμείς πώς, η αλήθεια είναι αυτή. Να το σημειώσετε γιατί θα μας εντοπίσετε εκεί. Αλλά πόσο ωραίο και πόσο σημαντικό να κάνεις τη βόλτα σου μέσα έτσι στα στενάκια της πόλης σου στο Ρέθυμνο και να ξέρεις ότι είμαστε όλοι μαζί και έχουμε την παρέα μας και τη διασκέδαση που μας είχε λείψει πάρα πολύ. Είναι ωραίες αυτές οι δράσεις που γίνονται και πολύ χαιρόμαστε. Και τη δουλειά στο νησί μας. Και υπενθυμίζουμε ότι ήταν και μια δράση η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενός φιλανθρωπικού σκοπού και στόχου που έχει να κάνει με τους γονείς ατόμων με αυτισμό στο Ρέθυμνο, του συλλόγου. Ακριβώς. Για να ενισχυθεί και από ό,τι μάθαμε ενισχύθηκε πάρα πολύ. Έχουν κάθε λόγο να χαίρονται και οι οικογένειες και τα παιδιά από εδώ και στο εξής. Αλλά σημασία έχει ότι όλοι οι παιδιά επανήλθαν στην καρναβαλική δράση, όλος ο κόσμος στο Ρέθυμνο και πολλοί από όλη την Κρήτη, οι οποίοι βρέθηκαν στο Ηλιόλου στο Ρέθυμνο το Σάββατο, έπαιξαν, τσούγκρισαν 2-3 ποτήρια στο τέλος των εκδηλώσεων και γενικότερα ήταν μια εκδήλωση που είχε πολύ χαρά και αντάμωσε κόσμος μετά από 2,5 χρόνια. Ήτανε όμως και μας τύχησαν αυτά τα χρόνια. Επίσης, μιας και είπαμε ότι θα είμαστε και εμείς το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε, βεβαίως. Και ειδικά την Κυριακή θα παρουσιάζουμε το καρναβάλι. Να πούμε ότι και αποκλειστική χορηγή επικοινωνία στο Ρεθυμνιά του Καρναβαλιού είναι η Crete TV. Η εφημερίδα Νέα Crete και το site neacrete.gr. Παρακαλώ πάρα πολύ εδώ. Και το ράδιο 984. Θα είμαστε εκεί και θα μαθαίνετε όλα τα νέα. Αλλά θα μπορείτε και μέσω του διαδικτύου και του Κοσμοτέ TV να μας παρακολουθήσετε ζωντανά και μέσα από την Crete TV βεβαίως. Να μην μας χάσετε παρακαλούμε πολύ γιατί θα είναι πολύ ωραία με πολλές εκπλήξεις. Τα αφήνω εδώ και δεν λέω τίποτα άλλο για να σας εξάψω τη φαντασία περισσότερο. Αυτός είναι ο σκοπός. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Κάτι διαφορετικό. Όχι, δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Από ό,τι με ενημερώνουν από το control δεν έχουμε να δούμε κάτι άλλο. Όχι, θα πρέπει να πάμε. Τα έχουμε, μα είσαι Δανάη, εξαιρετική, γιατί είχαμε και το χορό των ομάδων και την Κατερίνα Λιόλου. Μα δείτε εδώ εικόνες που, φέρνουν, που έρχονται από το Ρέθυμνο, δηλαδή δεν θέλετε τώρα να ντυθείτε κι εσείς έτσι αντίστοιχα. Σάμπα. Να χορέψετε στους ρυθμούς. Άλλος αέρας. Εγώ αυτό ήθελα να πω και είναι σημαντικό να υπάρχει και αυτό. Πέρασαν εξαιρετικά και εκείνη την φορά. Με τη διασκέδαση στα ύψη να βρίσκεται και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πάρα πολλοί κόσμος. Κάτι το οποίο ζήσαμε και εμείς στην έναρξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο. Κοσμοπλημμύρα, μικρή, μεγάλη. Έχουμε δει και ανθρώπους τα τελευταία 50, 60, 70 χρόνια. Πιστοί στο καρναβάλι. Σημεοφόροι του Ρεθυμνιού του καρναβαλιού. Όλοι μαζί είναι μια παρέα και βεβαίως είχαμε Κατερίνα Λιόλου που λέει: Το Κατερίνα Κίσου ήταν η αγάπη σου. Τους ξεπάντωσε, τους ξεσήκωσε. Και βεβαίως μέχρι τελικής πτώσεως όλοι βρίσκονταν στο κατάστημα της παραλιακής, πολύ γνωστό, στο Ρέθυμνο. Αυτά μετά του καρναβαλιού στο Ρέθυμνο. Θα σας έχουμε περισσότερες πληροφορίες και τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες. Πάμε όμως να ανοίξουμε την επικαιρότητα.